Η αγάπη είναι νόμος, έκταση, δόσιμο και θυσία. Η αγάπη, μην ξεχνάμε, είναι η σπουδαιότερη εντολή του Θεού. Αν όλα φύγουν και πέσουν, η αγάπη μένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Η αγάπη είναι το θαύμα των αιώνων. Είναι η σφραγίδα του Θεού στο μέτωπο του ανθρώπου. Η αγάπη είναι η δύναμη της Αθανασίας. Με αυτήν η ύπαρξη και η σκέψη παίρνουν το ψηλότερό τους νόημα. Μπορεί να μην καταλαβαίνουμε πλήρως το Θεό, μπορούμε όμως να Τον αγαπήσουμε. Και μάλιστα πιο πολύ από κάθε άλλον. Όποιος δεν αγαπάει το Θεό, δεν αγαπάει ούτε τον άνθρωπο. Αυτός είναι ανάπηρος. Δεν μπορεί να αγαπήσει, είναι πρόσωπο τραγικό. Γιατί όποιος αγαπάει είναι αληθινός άνθρωπος. Όποιος δεν αγαπάει είναι ψεύτικος, προσποιητός, δυστυχής, τυποτένιος. Η ικανότητα να αγαπάμε, να πιστεύουμε, είναι το μεγαλύτερο δώρο και χάρισμα του Θεού. Προέρχεται από την ικανότητα της ψυχής, δίχως θανατηφόρα πάθη. Το ότι δεν πιστεύει κάποιος, δεν είναι ότι δεν θέλει, αλλά εμποδίζεται από τα πάθη της ψυχής του. Μείωσε λοιπόν τα πάθη, αντί να αυξήσεις τις αποδείξεις περί της υπάρξεως του Θεού. Ευτυχία μέσω των παθών και της επιθυμίας είναι αδύνατη. Θέσε τον νου σου ηγεμόνα και όχι τις επιθυμίες σου και περιφρούσε την καρδιά σου και τον νου σου από το ψέμα. Ο Χριστός δεν μίλησε αντίθετα από την αληθινή επιστήμη και τη λογική. Ως λόγος είναι η υπάρτατη λογική. Είναι η αλήθεια. Όποιος μιας έφτιαξε, αυτός και γνωρίζει πιο καλά εμάς, τους ίδιους, καλύτερα από τον ίδιο τον εαυτό μας. Αμαρτία μας είναι που επιμένουμε στην κοινή λογική και στη λογική τη δική μας και όχι στη λογική του Χριστού, που είναι η αλήθεια, που είναι η αληθινή λογική. Μεταξύ απείρων κόσμων ο Θεός διάλεξε τον καλύτερο για μας. Οι πιο όμορφες πέτρες στολίζουν τις πύλες της Άνω Ιερουσαλήμ. Είδε ο Ιωάννης τα πιο μεγάλα και ανερμήνευτα και ετοίμασε την ψυχή του για την αγάπη του Θεού. Όλα τα εφικτά δένουν και συμφωνούν σε μια άπειρη αποκάλυψη. Η πραγματικότητα είναι η πολυτιμότερη λύση για όλους. Και ο όρατος κόσμος είναι ο πιο τέλειος από τον ορατό. Ό,τι δεν έγινε ακόμα, είναι η λύση του δικού μας προβλήματος. Δεν θα υπάρξει πια βαρετή ειρήνη, ούτε πληκτική ευτυχία της ανθρώπινης μικρότητος. Και όσοι ήρθαν, δεν μπόρεσαν να το περιγράψουν. Ο Παύλος δεν μπόρεσε και ο Δαβίδ είπε, «Όσε μεγαλύνθεις, Κύριε, και θαυμαστά τα έργα Σου». Ο Παύλος πήγε σε τρεις ουρανούς και μετά σιώπησε. Το να ζεις με το Θεό είναι σαν να γίνεσαι κι εσύ από χάρισμα μικρός Θεός. Και αυτό είναι το να γίνει η εμπειρία, η ανεκτήμητη.